Διαφορά, η μετρανή απόδειξη. Τα πάντα μπορούν να γίνουν σε ένα παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στην Ισλανδική Φραμ, να λέμε όλα τα πράγματα με το όνομά τους. Έπιασε πολύ μετρή απόδοση, έχασε και πέναλτι βέβαια με τον Σαραβάκο. Αλλά τελικά με 0-0, ευτυχώς που πήρε 2-2 στο Ρέγκιαβικ, προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ έφερε 1-1 στην Τούμπα και κάνει 1-1-0, κέρδισε με 1-0 την Μαλίν μέσα στο γήπεδό της. Κάνει και αυτό στην Ευρώπη να μιλάει για μια άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Και τώρα έρχεται ο Αθηναϊκός, σίγουρα θα κάνει όλη την Ευρώπη να μιλήσει. Πόσο μάλιστα, αν μπορέσει, και ευχόμαστε όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι να μπορέσει να πάρει μια μεγάλη πρόκληση. Για να δούμε. Άρχισε η παράταση. Πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Και καλή επιτυχία για μία ακόμη φορά στον Αθηναϊκό, στην ομάδα του Βίρονα. Όπως να φύγει η μπάλα με στόχο τον Μακλέρ, το φάουλ τον Χιούς. Ο Σπίτσα, που είναι ο σωματοφύλακας του Χιούς, μετά την αποχώρηση του Σπιώτη που τραυματίστηκε και ο Θεοδωράκος, ο παίκτης που ήταν κατέστη. Εδώ ένα χέρι του Χιούς ή όχι? Όχι, λέει ο διαιτής. Πίσω ο Ρόμπινς, έγινε η σέντρα με το δεξί, να φύγει όπως η μπάλα από τον Βασίλη Τζαλακώστα. Στον Μπόγκ. Πάντα Μπόγκ. Φεύγουν μπροστά οι Έλληνες παίκτες, ναι. Προσπάθεια από τον Ζόταλη να κερδιθεί και ο χρόνος. Στον Μπόγκ. Δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα. Η προσοχή των παιχτών του Αθηναϊκού είναι στην άμυνα. Και βέβαια καλά κάνουν. Πολύ καλά κάνουν. Από εκεί και πέρα, αν βρεθεί κάποια ευκαιρία, θα την κυνηγήσουν. Όπως έγινε στις δύο φάσεις στο πρώτο ημίχρονο που είχε σαν πρωταγωνιστές τον Πολωνό τον Μπόγκ και τον Τζαλακώστα. Θα δούμε τον Χιούς να κερδίζει την μπάλα. Χιούς και προσοχή με τον Ρόμπινς εδώ, ευτυχώς. Έχει την ψυχραιμία ο Σαργκάνης με το πόδι. Την τελευταία στιγμή γλίστρησε, έχασε τον βηματισμό του ο Ρόμπινς. Κοιτάξτε, παίρνει μια πολύ καλή παλιά από τον Μακλέρ. Και κοιτάξτε, χάνει τον βηματισμό του και κοιτάξτε την ψυχραιμία του Σαργκάνη με το αριστερό το πόδι να στο πάρει την μπάλα. Σαργκάνης. Να, ο αρχηγός του Αθηναϊκού κάνει το ελεύθερο. Με στόχο τον Μπόγκο. Ο Μπέρτμον τώρα. Πάντα Μπέρτμον. Θα βγάλει τη σέντρα εκεί. Είναι ο Μακλέρ. Θα κάνει το σουτ. Κοντράει την μπάλα πάνω στον Μπούζουκα. Να, ο Μακλέρ. Σε αυτή τη σέντρα του Μπέρτμον. Σε επανάληψη. Η σέντρα του Μπέρτμον, κοιτάξτε το Μακλέρ και πόσο έξυπνα ο Καπουράνης εκεί αφήνει την μπάλα για τον Νίκο Σαργκάνη. Η Μάντσεστερ και πάλι στην επίθεση. Επιμένουν οι παίκτες της Μάντσεστερ, οι Μπέμπιδες. Μπάλα πλάγια για τον Αθηναϊκό. Δεν μπόρεσε να περάσει ο Καντσέλσκης. Και βέβαια, αν το 0-0 διατηρηθεί και στην παράταση, πάμε στα πέναλτι. Ο Αθηναϊκός προσπάθησε με τον Μπόγκ να βγει μπροστά, έκοψε ο Ρόμψον. Από τον Φίλαν, Φέργκιουσον έχει μπει μέσα. Μακλέρ. Μπέτμον, μια σέντρα. Κατευθείαν το σουτ, κανένα πρόβλημα. Εδώ είναι ο Ρόμπινς, κατευθείαν το σουτ, μετά την παλιά του Μπέτμον. Κανένα πρόβλημα για την αιστεία του Σαργκάνη. Σε επανάληψη φάση. Κατευθείαν το σουτ του Ρόμπινς. Ο κύριος Φέργκιουσον, ο προπονητής, ο σκοτσέζος προπονητής της Μάντσεστερ, το θεωρούν οι Άγγλοι τον μόνο άξιο προπονητή της που πέρασε από το Old Trafford μετά τον Ματ Μπάσμπι. Εδώ ο Μπέρτμον, να δούμε αυτή τη φάση πρώτα. Μαρκ Χιούς, Σπίτσα, ο προσωπικός του θρουρός, πάντα ο Γιουγκοσλάβος μπροστά του, χάνει την τρίπλα ο... και βγαίνει ο Σαργκάνης με διπλή προσπάθεια, ευτυχώς. Έχασαν, ήταν δύο παίκτες εκεί του Αθηναϊκού, ήταν ο Αναστασίου και ο Χατζιαγγελής. Έχασε προς την μπάλα ο Σαργκάνης και με διπλή προσπάθεια και ξεφουσκώνει. Αγωνία εμείς, αγωνία εσείς, αγωνία οι παίκτες. Όχι από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης και πάντα ο Σπιλιώτης. Πίσω του είναι ο γιατρός της ελληνικής ομάδας. Προσπάθεια για να τροφοδοτηθεί ο Μπόγκο, έκοψε ο Μπρους, αλλά βλέπω τον κύριο Λομπέλο να δείχνει offside μάλλον, ναι.
ο Μακλέρ, πλάσαρε το Σαργκάνη και η τελευταία στιγμή ο Καπουράνης με φοβερή κίνηση σώματός του έδιωξε την μπάλα να περάσει μακριά, αμνηστία του λίγα εκατοστά πριν περάσει μπάλα τη γραμμή των κολπών του Νίκου Σαργκάνη. 0-0 κυρίες και κύριοι, Old Trafford, Manchester United Αθηναϊκός, ζωντανή μετάδοση από το πρώτο κανάλι. 5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης και ο Αθηναϊκός διατηρεί την ανέπαφη την αιστεία του Σαργκάνη. Προσπαθεί ο Μπόγκο. Δεν μπορεί. Έκοψε ο Μπέρτμοντ. Έγινε μια παλιά. Και η μπάλα πλάγια. Για να δούμε και αυτό το κόρνερ που θα εκτελεστεί πλασαριστά. Θα γίνει σέντρα. Προσοχή εκεί, ευτυχώς. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μπρούσο. Η πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Μάντσεστερ. Ένα κενό στην άμυνα, ίσως ήταν το πρώτο για τον Αθηναϊκό σε αυτή τη φάση. Κοιτάξτε τον Μπρούσο. Πώς πετιέται, ίσως ακούμπησε και λίγο την μπάλα ο Μακλέρ. Και αυτή η φάση θα την ξαναδούμε για μία ακόμα φορά. Και αυτό το ακούμπισμα στάθηκε αφορμή να χάσει την επαφή της μπάλας όπως την ήθελε ο Μπρούσο. Ευτυχώς για τον Αθηναϊκό. Ο Πολίνς προσπαθεί να περάσει, κόβεται με φάουλ. Εδώ είναι ο Πολίνης, ο μέσος, και εδώ είναι ο Αναστασίου με το νούμερο 6, ο παίκτης που του έκανε το φάουλ. Εκτελέστηκε και πλασαριστά αυτό το φάουλ. Προσπαθεί ο Σπίτσα να κόψει τον Μαρκ Χιούς. Η μπάλα πάει στον Σοβιετικό, τον Κονσέλσκης, που κάνει ωραία προσπάθεια. Βγάζει και τη σέντρα, διώχνει η άμυνα. Καπουράνης. Χατζηράπτης. Δίνει για τον Μπογκ, πολύ ωραία. Και μπροστά ο Πολωνός για τον Αθηναϊκό. Έχει μπροστά τον Φίλαν. Τον κόβει ο Ίμσε με φάουλ ή όχι. Όχι με φάουλ. Ο Μπράιαν Ρόμψον. Βρήκε και πάλι εκπληκτική παλιά τον Κανσέλσκης. Τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου της παράτασης. Κανσέλσκης βγάζει τη σέντρα. Βγάζει άμυνα και πάλι με τον Χατζιαγγελί. Τζαλακώστας μετά την προσπάθεια του Τάπρατζη. Βγαίνει μπροστά ο Αθηναϊκός με την προσπάθεια του Τζαλακώστα. Για να δούμε. Βασίλη Τζαλακώστα θα δώσει για ποιον. Για τον Μπόγκο. Ο Μπόγκ πάντα. Προσπαθεί να μπει μέσα ο Πολωνός. Κάνει το σουτ. Την μπάλα είναι out. Συμπληρώσαμε 15 λεπτά παιχνιδιού. Συμπληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Και ο Αθηναϊκός κρατάει. 0-0 το αποτέλεσμα. Ρόμπινς. Πάντα Ρόμπινς. Ρόμψον. Γυρίζει στον Μάρτιν. Θα σε ρόπει στο φύλακα. Με το δεξί. Θα κάνει το σουτ άστοχο. Κανένα πρόβλημα για την αιστεία του Νίκου Σαργκάνη. Εδώ είναι ο Μάρτινς. Ο αριστερός επί στο φύλακα στον Μπέμπιτον. Θα παίξουμε καθυστερήσεις και εδώ. Για να δούμε. Και στην παράταση θα έχουμε καθυστερήσεις. Ο κ. Λομπέλο κράτησε καθυστερήσεις γύρω στα 4 λεπτά στη λήξη του ημιχρόνου, γύρω στα 2 λεπτά στη λήξη του αγώνα. Για να δούμε αν θα έχουμε καθυστερήσεις και στη λήξη της παράτασης. Και κοιτάξτε τον Φέργκιουσον. Απίστευτα και όμως πραγματικά, και όμως αληθινά θα λέω. Για να δούμε όμως. Συνέχεια με τον Ρόμπινς. Φεύγει ωραία ο Ρόμπινς. Έγινε η σέντρα, προσοχή εκεί και ευτυχώς, φοβερή φάση. Ευτυχώς με το...